Nobody here knocking at my door. The sound of silence, I can't take anymore. Συνεχίζεται η μεγάλη μας βόλτα στην Ξάνθη και στην παραλία Μυρωδάτου, αγαπητοί μου φίλοι, και ξέρετε πολύ καλά πως πάντα τους φίλους μου εγώ τους προσέχω και τι θέλω να πω. Βγάζουμε το γυαλί πρώτα απ' όλα. Χλάτσε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Προσέξτε τώρα. Γιατί πάντα η προσοχή είναι το σημαντικότερο πράγμα. Όταν βρίσκεται σε μια παραλία εδώ πέρα στην Ξάνθη, υπάρχει ένα μέρος στο οποίο μπορείτε όλοι σας. Και τι θέλω να πω. Έχετε οικογένεια, παιδιά. No problem. Δεν υπάρχει πρόβλημα, πιστέψτε μου. Για ποιο λόγο. Υπάρχει ένα καταπληκτικό beach bar το οποίο είναι για όλη την οικογένεια και καλύπτει όλα τα γούστα. Για η κάμερα εκεί πέρα, πάμε παρακαλώ πολύ εκεί πέρα η κάμερα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε beach bar και camping envy. Και αυτό το λέω για ποιο λόγο. Γιατί. Ναι, με το beach bar είναι οικογενειακό. Έχει μέσα τσουλήθρες. Θα δείτε σε λίγο το τι γίνεται πραγματικά. Αλλά όμως έχει και camping. Λοιπόν, η βόλτα σας εδώ πέρα στην παραλία Μυρωδάτου σημαίνει ότι δεν θα φύγετε. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί όταν πάμε σε ένα χώρο πρέπει να μας καλύπτει τα πάντα. Έτσι λοιπόν το Envy έχει ωραία παραλία, έχει τσουλίδες για τα παιδιά σας, έχει φαγητό, έχει κάμπινγκ και φυσικά έχει τα πάντα. Λοιπόν, πάμε μέσα κατευθείαν. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Ξάνθη, παιδιά, παραλία Μυρωδάτου, και έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου έναν συνάδελφο, ο οποίος όμως συνάδελφος ξέρει πολύ καλά το Beach Bar Envy. Έτσι, έτσι. Καλώς ήρθες, Διογέννη, και φέτος. Καλοκαίρι 2013, να πούμε στον κόσμο. Έτσι. Ήμασταν και το 12 εδώ πέρα. Γιατί και πέρσι και το 12, ναι, μην μπερδευτούν και κάνουν. Ναι. Γι' αυτό θέλουμε περισσότερα like στο YouTube, ναι, φέτος. Κλικ. Δεν θα πατάτε 2012, 2013. Λοιπόν, είναι καινούργιο. Λοιπόν, χαίρομαι που το Envy γενικώς το Beach Bar καλύπτει όλες τις ανάγκες. Έτσι. Για μικρούς και για μεγάλους. Γιατί όπως διαπιστώνεις και εσύ, εδώ πέρα είναι οικογένειες. Μπράβο, ναι. Αλλά είναι οι μικρές μαμάδες, είναι οι μεγάλες μαμάδες, είναι οι παππούδες, οι γιαγιάδες. Γενικώς είναι οικογενειακό το κλίμα και αυτό είναι που έλειπε από τόσο καιρό από την Ξάνθη. Ειδικά από τις παραλίες της Ξάνθης. Οπότε νομίζω ότι ο Νίκος ο Πούλιος εδώ στο Beach Bar το Envy έχει καταφέρει να αποκτήσει ταυτότητα αυτή εδώ η περιοχή και να είναι οικογενειακό. Είναι ένας παιδότοπος. Καταπληκτικός. Πέρσι δεν υπήρχαν τα φουσκωτά, Διογέννη. Για έβαλε τσουλίδες και φουσκωτά. Θα δείτε το πλάνο, είναι πραγματικά πολύ πολύ ωραία. Θέλω να γίνω παιδί. Και εγώ να δεις. Ναι. Αλλά δεν μας αφήνει ο Νίκος. Πρέπει να φύγουν τα μικρά. Γιατί εμείς μικροί είμαστε. Αλλά φέτος έχει κάνει το εξής. Εκτός ότι έχει βάλει τα παιχνίδια, είναι και για κάθε ηλικία. Δηλαδή, βλέπεις αυτή τη στιγμή είναι τρία φουσκωτά, ναι, που καταλήγουν σε πισίνα. Και είναι, ας πούμε, για ηλικίες από 2 χρονών μέχρι 5, από 5 για μένα, 10. Για μένα μιλάει. Ναι, και μετά πάω εγώ, ας πούμε, έτσι, από 10 μέχρι 15. Μα, ναι, εκεί πέρα. Εσύ αλλάζει λίγο. Εγώ αλλάζω λίγο. Αλλά μπορούν να ανέβουν και οι μπαμπάδες, μπορούν να είναι μαζί με τα παιδιά, είναι μεγάλης αντοχής. Επειδή είσαι συνάδελφος, δημοσιογράφος, και επειδή γενικώς είσαι και στην περιοχή τη δικιά σου, στην παραλία Μυρωδάτου, πες μου πολύ γρήγορα δύο λογάκια την παραλία Μυρωδάτου, η οποία φυσικά είναι καταπληκτική. Έχουμε και τη δικιά μας παραλία του Αμόλουφου, αλλά έχει τη δικιά σας παραλία Μυρωδάτου. Πες μου, παρακαλώ πολύ, για θάλασσα, για κόσμο κλπ. Τι κόσμο έχουμε εδώ πέρα. Διογέννη, αυτή την εποχή μιλάνε για την ΕΡΤ. Ναι. Και πού το πάω. Ναι, πες μου εσύ, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πότε έχει δείξει η ΕΡΤ, είτε το πρώτο, δεύτερο, είτε το τρίτο κανάλι, τις περιοχές δικές μας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παιδιά, έχει δίκιο. Θέλω να τους πω ότι όσοι βλέπετε αυτή την εκπομπή σήμερα και δεν είστε από την περιοχή, και έτυχε να έχετε έρθει στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, όπου βλέπετε το σταθμό και την εκπομπή αυτή την ώρα, θα καταλάβετε και θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι μόνο βουνό, έχει και καταπληκτικές ακρογιαλιές και θάλασσες. Έχουμε, πιστεύω, τις πιο ωραίες ακρογιαλιές, θάλασσες. Έχουμε φυσικά. Έχουμε. Ναι, παιδιά, ναι, πραγματικά είναι. Αυτή η αμμουδιά δεν υπάρχει πουθενά. Όπου και να πας στην Ελλάδα, είναι πέτρα, είναι υγρασία. Εδώ και δεν όμως, υπάρχει. Εκεί πέρα κάτω τα ξερώνησα όμως, τα ξερώνησα. Τα έχω δευμίσει πάρα πάρα πολύ, ενώ ζούμε στις δικές μας περιοχές, Καβάλα, Ξάνθη αλλά και Κομωτινή, γίνεται πραγματικά πανικός από παραλίες, χιλιόμετρα, χιλιόμετρα. Γιατί, Διογέννη μου, τα καράβια ξεκινάνε από τον Πειραιά. Ναι. Το κέντρο της Ελλάδος είναι αυτή εκεί κάτω, θέλουμε δεν θέλουμε. Δεν
αναβαθμίζεται το λιμάνι της Καβάλας, των Αβδείρων, της Αλεξανδρούπολης, να γίνονται κάποια δρομολόγια εδώ για να κατεβαίνει ο κόσμος. Μας ανοίξαν το δρόμο από τη Βουλγαρία. Έρχεται ο άλλος εδώ πέρα. Εδώ θα μπορούσαμε εκτός από αυτές τις παροχές, όλη η περιοχή αυτή να βάζει κάποιο καραβάκι, να πηγαίνει απέναντι στη Σαμοθράκη που τη βλέπουμε και λες θα την πιάσω, να πηγαίνει στη Θάσο από εδώ, αυθημερών και να γυρνάει. Και να μπορεί αυτός ο τόπος να αναπτυχθεί και οικονομικά. Ευτυχώς που ακόμα το καλό είναι πως η Ξάνθη και η Καβάλα και όλες τις περιοχές έχουν ωραίες παραλίες, όπως η φυσικά παραλία του Μυρωδάτου εδώ πέρα. Και επειδή βρισκόμαστε και στο ΕΝΒΙ, πραγματικά ήμασταν και πέρσι παιδιά εδώ πέρα, κάθε χρόνο χαίρομαι που γενικώς το ΕΝΒΙ και όλα τα πιτσπάρα γενικώς μέρα τώρα γίνονται καλύτερα. Έτσι ακριβώς. Δέστε πόσο κόσμο έχει και όλοι είναι χαρούμενοι. Δεν υπάρχει ένας δυσαρεστημένος. Και ο κόσμος αντιλαμβάνεται αυτή η προσπάθεια που κάνει και ο Νίκος με το Beach Bar Envy, την έχει αγκαλιάσει. Δηλαδή τα δύο τελευταία χρόνια γίνεται ο χαμός. Συνήθως λέω να πει ο καλεσμένος μου, συνήθως λέω πες μία φράση, μία κουβέντα που να πούμε τον κόσμο να έρθει στο Envy, πούμε, να έρθει στο Beach Bar. Λοιπόν, δεν το πω αυτό σε εσένα, είσαι συνάδελφος, θα πούνε σε εσένα. Ελάτε να διασκεδάσουμε σαν παιδιά, όπως και εμείς. Έτσι δύο γίνει. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με πλάνα. Μας. Είμαστε παιδιά. Πάμε να συνεχίσουμε αμέσως τώρα με πλάνα. Φυσικά έχουμε παιδιά τσουλίτρες και για εμάς και τους μεγάλους και τους μικρούς. Και υπόψη διασκέδαση παραλία Μυρωδάτου. Μπορούμε να πάμε και πάνω να κάνω και κόντρα με το Διογέννη. Πρόσεχε να μην βραχίσει όμως. Θα κατέβουμε μαζί. Μαγιό φοράς. Φορά από κάτω. Ωραία. Πάμε να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε. Δήμητρα, εδώ είσαι! Τι κάνεις, καλά είσαι! Καλά είμαι, εσείς τι κάνετε! Πού βρισκόμαστε? Στο Μυρωδάτου. Καλά, συγγνώμη κιόλας. Άντε, περίμενα σε πρώτη Ξάνθη. Εδώ πέτυχε η έβριση. Τι να κάνω στην Ξάνθη? Παιδιά, το καλοκαιριάτικο τώρα δεν κάνει την Ξάνθη κοπέρα, Δήμητρα μας. Δεν μου λες, Δήμητρα, τι έμαθα? Τι? Ο μπαμπάς σου με είπε μάλλον, γιατί κάτι γίνεται. Δημοσιογράφος ο μπαμπάς σου, ε. Λοιπόν, και μου λέει, πάνε λέει, κάνει πλάκα την κόρη μου. Τι έχει πλάκα, πού κάπου κρυμμένος μου φαίνεται. Ο παπάς μου που θα είναι μέσα, θα είναι ή θα τρώει ή θα πίνει, κάτι από τα δύο. Λοιπόν, ήλιος καυτός, καλοκαίρι 2013. Ωραία παραλία, καθαρή. Ωραία από κοντά, ευτυχισμένοι γονείς, όλα τα παιδιά είναι εκεί, οι γονείς που είναι καφέ κάτω. Ναι. Τι άλλο θέλουμε. Πρόσεξε λίγο, ακούστε τι είπε, ευτυχισμένοι γονείς. Είναι σημαντικό σε μια παραλία να πάνε τα παιδιά, μάλλον οι γονείς με τα παιδιά τους και να είναι ευτυχισμένοι. Δηλαδή να τους λέτε, μην πας, όχι μην να το προσέχουμε λίγο κτλ. Κάνω ερώτηση όμως εγώ. Γενικώς όμως η παραλία Μυρωδάτου, εδώ πέρα που βρισκόμαστε, προσφέρει και πιστεύω και εκτός από οικογενειακές καταστάσεις, κάτι άλλο καταστάσεις. Δηλαδή ποτάκι, ξένιασα. Καταρχήν έρχεσαι εδώ και φεύγεις 10 χρόνια νεότερος, έτσι. Ποια λογική το λες? Αέρας, το οξυγόνο, η παραλία. Εδώ φεύγεις ευτυχισμένος. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε δυσαρεστήσει κάτι. Παιδιά, από εδώ και πέρα κάθε μέρα θα έρχομαστε εδώ πέρα. Αν και λίγο μακριά όμως, αλλά δεν πειράζει. Ερώτηση, η θάλασσα. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ καθαρή. Μεγαλώσαμε εδώ, δεν έχουμε πάθει τίποτα. Γιατί το λες, γιατί ακούστηκε και κάτι, δεν κατάλαβα. Δήμητρα μου, έτσι όπως το λες, τρόμαξε τώρα. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για αυτή τη θάλασσα, μόνο και μόνο επειδή άρχισε να τραβάει κόσμο. Για κανέναν άλλο λόγο. Είναι λογικό να τραβάει και αυτή η θάλασσα, δηλαδή παραλία Μυρωδάτου, αλλά όμως και τη Καβάλα και γενικώ. Όπου ξεσπαζεύεται πολύ κόσμο και περνάει καλά και είναι πολύ όμορφα, γενικώ βγαίνουν κάποιοι και λένε κάποια πραγματάκια. Κοίταξε να δεις, σε αυτή την παραλία έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές, έτσι. Ήταν από τα πιο ευτυχισμένα παιδικά μου χρόνια εδώ πέρα. Και... Μπαμπά ακούσε. Σε φυλάξτε. Μακάρι να είναι πάντα έτσι και πάρα πολλά παιδιά να περνάνε τα καλοκαίρια τους εδώ. Εσύ μην τα ασχολείσαι. Εγώ δουλεύω σε σούπερ μάρκετ. Δεν ασχοληθεί, δηλαδή δεν σκέφτεσαι να ασχοληθείς με κάτι σαν τον μπαμπά σου. Δημοσιογραφία. Βρήκαμε τώρα και ρωτάμε, καταλάβατε. Όχι, μην το ρωτάς αυτό, γιατί είναι δέσμευση. Άμα του πω κάτι τέτοιο, μετά ποιος τον μάθει. Θα ασχολήσω. Λοιπόν, μπαμπά θα ασχοληθεί με δημοσιογραφία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλά στις βουτιές να έχουμε. Εσείς να είστε καλά και να βουτήξετε, γιατί αξίζει πραγματικά. Και καλό μαύρισμα. Α, αυτό δεν έχω ανάγκη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty. But that Chico nice, huh? Y'all call it a moment, I call it life. Εδώ πέρα, ξέρετε πολύ καλά πως όταν βρίσκομαι με παιδιά, γίνομαι παιδί και θέλω να πω ελάτε μαζί μου. Βρισκόμαστε στο Beach Bar Envy και παρατηρείτε εδώ πέρα φυσικά τα διάφορα που έχουμε σχέση με τα παιδιά και για μας δηλαδή. Είναι σημαντικό οι γονείς να είναι ήσυχοι όταν κάνουν το πανάκι τους στην θεραπεία και ξέρουμε πως τα παιδιά τους είναι σε πολύ καλά χέρια γιατί πολύ απλά παίζουν. Λοιπόν, Βασίλη μου,
Έλα μαζί μου. Εσένα, πώς σε λένε? Νίκο. Πώς σε λένε? Νίκο. Νίκο, τι έχουμε εδώ πέρα, σε αρέσει? Καλή είναι. Πρώτα απ' όλα, πόσες σουλίτες έχεις κάνει? Καμιά τριανταριά. Τριανταριά, και αντέχεις? Αντέχουμε. Περνάμε καλά? Περνάμε καλά? Πώς σε λένε εσένα? Χριστίνα. Φίλη μου. Αποστάσεις. Ασκέ. Παναγιά. Χρυσούλα. Σάκες. Γιουντοβάν. Μαλόλι. Κανόλι. Εσένα πώς σε λένε? Χρυσούλα. Κάναμε τσουλήθρα. Ναι. Σ' αρέσει? Ναι. Πώς έκανε? Δεν θυμάμαι. Πονάει? Όχι. Πονάει? Όχι. Πώς σε λένε? Σταυρίνα. Από πού είσαι? Από εδώ την Ξάνθη. Την Ξάνθη, κάνουμε μπάνια. Ναι. Δεν μαύρισες όμως? Όχι. Θα μαύρισες? Μαύρισα. Μαύρισες? Εσύ μαύρος. Μαύρισες. Ναι. Πώς σε λένε? Αλεσεβέρ. Καλά είσαι? Ναι. Σουλή θα κάνουμε? Ναι. Μ' αρέσει παιδιά. Λοιπόν, προσέξτε λίγο, τα παιδιά είναι παιδιά και τους αρέσει πάρα πολύ να περάνε καλά. Για ποιο λόγο? Οι γονείς κάνουν μπανάκι. Πολύ απλά. Παραλία envy, beach bar envy και απλά, πολύ απλά, οι γονείς είναι ήσυχοι. Γιατί? Να γιατί.